Το δικό του εισιτήριο διαρκείας παρέλαβε σήμερα από τα χέρια του Προέδρου του Πανσεραϊκού ο Δήμαρχος Σερών, Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο οποίος παράλληλα κάλεσε και όλους τους Σεραίους να στηρίξουν την ομάδα των Σερών, την ομάδα που βρίσκεται στις καρδιές όλων, καθώς φέτος αναμένεται να μεγαλουργήσει. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης υποσχέθηκε πως εισιτήριο διαρκείας θα λάβουν όλα τα μέλη της συμμαχίας, ώστε να δείξουν έμπρακτα πως είναι δίπλα στον Πανσεραϊκό. Μάλιστα τόνισε πως τα μέλη της συμμαχίας ήταν πάντα δίπλα στον Πανσεραϊκό και δεν έγιναν όψιμα φύλαθλοι. Ο Δήμαρχος Σερών, αναφερόμενος στις εργασίες που έγιναν εντός γηπέδου, επισήμανε πως την επόμενη αγωνιστική ο Πανσεραϊκός θα παίξει μέσα στην έδρα του, ευχαριστώντας και την διοίκηση των Κόκκινων για την συνεργασία. Ο πρόεδρος της ομάδας, Τάσος Καζίας, ευχαρίστησε προσωπικά τον Αλέξανδρο Χρυσάφη για την στήριξή του, ενώ ζήτησε να σταματήσουν τα μικροπολιτικά παιχνίδια με επίκεντρο το γήπεδο και την ομάδα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Χρυσάφη, τον Αλέξανδρο, και μιλάω προσωπικά για τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη και όχι για τον δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη, όπως και για την ομάδα του, προσωπικά όλα τα παιδιά, για τη στήριξη αυτή που έχει εμπράκτως πλέον δείξει σήμερα, αλλά και όχι μόνο σήμερα, και πριν από 10 μέρες με τη μετακίνηση στο γήπεδο της Τούμπας που το ανέλαβε προσωπικά ο ίδιος. Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε και αυτό, ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θα γίνω λίγο πιο πιεστικός προς όλους, και εννοώντας προς όλους μιλάω για το πολιτικό προσωπικό του Δήμου, του νομού γενικότερα, ότι πλέον στο Πανσεραϊκό, εδώ που έφτασε ο Πανσεραϊκός, είναι κάτι συλλογικό, κάτι συνολικό. Θα πρέπει η στήριξη να είναι συνολική από όλους, από όλους τους φορείς, χωρίς μικροπολιτική, χωρίς να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Πλέον αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό που θα γίνεται εδώ μέσα θα είναι μια γιορτή, όπως είπε πριν και ο Δήμαρχος. Να το στηρίξουμε όλοι οι φορείς και οι επιχειρηματικοί και πάνω απ' όλα οι πολιτικοί. Εκλογές έρχονται. Θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται αντικείμενο συζητήσεων μόνο αρνητικών. Θα πρέπει να είναι πλέον θετικές όλες οι συζητήσεις. Έτσι είναι από εμάς. Έτσι είναι από εμάς και το λέω εδώ για να το ακούσουν όλοι. Ο Τάσος Καζίας ζήτησε από όλους τους Σεραίους να στηρίξουν την ομάδα από όπου και όπως μπορούν. Με αγωνία τόσο ο ίδιος όσο και οι παίκτες περιμένουν να παίξουν μέσα στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Το ερχόμενο Σάββατο είναι ο πρώτος αγώνας μέσα στις Σέρες για τον Πανσεραϊκό και ο κύριος Καζίας ζήτησε από όλους τους Σεραίους να δώσουν το παρόν. Να είστε σίγουροι ότι όταν αυτή η στήριξη με τους ιωθεί και σε πράξη έμπρακτη, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα εμείς για το Σύλλογο, ο Δήμαρχος για το γήπεδο, όλοι τους από το μετερίζει το δικό τους να στηρίξουν εκεί που μπορούν και να αρχίσουν πλέον να μας σέβονται και περισσότερο από κάτω, και αναφέρομαι και στο χθεσινό παιχνίδι, εγώ ας κάνω και λίγο μια κουβέντα ποδοσφαιρική γιατί μας στεναχώρησε όλους αυτό. Ο σεβασμός αυτός να είστε σίγουροι όμως ότι θα έρθει μέσα από το γήπεδο, μέσα από τον κόσμο μας, που πλέον εδώ θα παίζει ο κόσμος μας πέρα από εμάς, ποδόσφαιρο, πέρα από τους ποδοσφαιριστές μας, και να είστε σίγουροι ότι μόνο θα χαιρόμαστε από εδώ και πέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ταξίδι τώρα ξεκινάει, από το Σαββάτο ξεκινάει. Καλό όλο τον κόσμο να έρθει εδώ. Καλό τα παιδιά, τις οικογένειες. Είναι ένα γήπεδο ασφαλέστατο. Γίνεται πλέον κάτι πανέμορφο εδώ πέρα. Ζήσαμε χθες ένα γήπεδο στην Αθήνα, στα κέντρα των αποφάσεων, το οποίο και αυτό. Τη τελευταία στιγμή γήπεδο, εμείς όμως μιλάμε για ένα γήπεδο διπλάσιων χώρων από αυτό, πολύ δυσκολότερο να γίνουν πράγματα και γίνανε, έτσι. Ελάτε να τα χαρούμε το Σάββατο όλοι μαζί. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάλι προσωπικά. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάλι για τη στήριξη αυτή, γιατί η στήριξη αυτή είναι προσωπική.